Ο κύριος Κώστας Πικραμένος είναι στη συχνότητα του 984, ειδικός εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα ασφάλειας και υπηρεσιών. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από αυτό, γιατί ταλαιπώρησε χιλιάδες παιδιά. Έχετε μια εικόνα εσείς? Εικόνα δεν μπορώ να έχω. Είναι και τεχνικά θέματα της κυβερνοασφάλειας. Να αφήσουμε τους ειδικούς να μας τα εξηγήσουν. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, αν θέλετε, είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή η διαχείριση που γίνεται. Δεν είναι δυνατόν, μπορεί αν θέλετε από έλλειψη εμπειρίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης για ένα θέμα το οποίο στο εξωτερικό, σε άλλα κράτη αν θέλετε, είναι θέμα ρουτίνας και ουσιαστικά το διαχειρίζεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η οποία ηρίστον παρόδο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αν θυμάστε, μιλούσαμε για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που λέμε Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η οποία να έχει από κάτω να υποπτεύει τα Υπουργεία. Το έχει πάρει εργολαβία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κυρίου Πιερικάκη. Πρόκειται για μια δηλαδή εσωτερική διεύθυνση εντός του Υπουργείου. Και από εκεί και πέρα, όταν προκύπτει τέτοιο θέμα, εν πανικό μαζευόμαστε στο Μαξίμου οι διάφοροι λεγόμενοι καθήλυνα αρμόδιοι φορείς για να δούμε να κάνουμε τη λεγόμενη αποτίμηση κινδύνου. Άρα πρέπει να αλλάξει η αρχιτεκτονική κυβερνητικής κυβερνοασφάλειας, να υπάρχει δηλαδή μια εθνική αρχή ως ταβάνι και από εκεί και πέρα να διαχύεται. Μην ξεχνάτε ότι και η ΕΕΠ μέσω του ΚΕΤΙΑΚ είναι ο καθήλυν αρμόδιος φορέας για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Ουσιαστικά δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η εμπλοκή του ΚΕΤΙΑΚ για την ταυτοποίηση και την άμυνα σε μαζικές κυβερνοεπιθέσεις ήταν πασιφανής. Δεν ξέρω κατά πόσο στην Αγία Παρασκευή που εδρεύει το ΚΕΤΙΑΚ υπήρξε εμπλοκή ή το θέμα λύθηκε εσωτερικά μέσα από τη διεύθυνση κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, το δούμε τις επόμενες. Ναι, να σας πω όμως κύριε Πικραμένε, και μόνο ότι το απόγευμα της Δευτέρας ψάχνανε και δώσαν απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για να διασφαλίζει τις επιθέσεις της Τράπεζας Θεμάτων, σημαίνει ότι τι η υπηρεσιακή κυβέρνηση, παρέλαβε. Την ενημέρωσε κανείς ότι παρέλαβε ένα γυμνό σύστημα τελικώς? Μη μας κάτσει πόλεμος με την Τουρκία και θα πρέπει να κάνει τον πόλεμο η υπηρεσιακή κυβέρνηση, αυτό σας λέω. Ναι, αυτή θα φταίει? Εννοείται πως όχι, αλλά φαντάζεστε ότι κάποιοι θα βολευτούν πάρα πολύ να πούνε τι θέλετε να κάνουμε, είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μα το είπανε ήδη, το είπε η πρώην Υπουργός Παιδείας. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω και φεύγω από αυτό το θέμα. Καταρχάς, ποια είναι η δική σας αίσθηση από τις εκλογές στην Τουρκία, γιατί το παρακολουθούσατε αυτό το θέμα? Καλά, νομίζω ότι ήμασταν από τους ελάχιστους οι οποίοι είχαν πει ότι το καθεστώς Ερντογάν δεν θα πυροβολήσει τα πόδια του. Είναι 20 χρόνια, είναι τεράστια τα συμφέροντα και εντός και εκτός της Τουρκίας και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει όλα τα μέσα, είτε αυτό λέγεται κυβερνητικοί οργανισμοί, προϋπολογισμοί του κράτους, υπηρεσίες ασφάλειας, νοθείας εκλογές, μέχρι και πολιτικές δολοφονίες, αν θυμάστε το είχαμε πει. Τελικά κέρδισε με ένα ποσοστό το οποίο πάνω κάτω είναι το ποσοστό του 2018. Το συμπέρασμα που βγαίνει, αν θέλετε το ποιοτικό συμπέρασμα για να δούμε και την επόμενη μέρα, είναι ότι η ανθρωπογεωγραφία στην τουρκική βουλή είναι ό,τι πιο εξτρεμιστικό και ακραίο έχει προκύψει στην Τουρκία από την ίδρυση της Τουρκίας και μετά. Μην ξεχνάτε ότι 29 Οκτωβρίου κλείνουμε έναν αιώνα τουρκική δημοκρατία. Να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τους ακροατές. Η κουρδική Χεσμπολά, η οποία είναι συνέτερος στην ομάδα των 6 που συμμετέχουν σε αυτό που λέμε λαϊκή συμμαχία υπό τον Ερντογάν, αποφάσισαν οι βουλευτές της, νομίζω έχει βγάλει 4 βουλευτές, να μην δώσουν τον όρκο του βουλευτή, κύριε Σαχίνη, διότι τον θεωρούν κεμαλικό, τον θεωρούν αντιϊσλαμικό και την ίδια στιγμή έχουν σηκώσει μπαϊράκι, δεν θέλουν να βλέπουν γυναίκες να εργάζονται στο τουρκικό κοινοβούλιο. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν να μεταφέρουν τα γραφεία τους από τον πρώτο όροφο της τουρκικής βουλής στο ισόγειο,
όπου εκεί δεν υπάρχει γυναικείο προσωπικό, για να μην προκαλούνται και οι ίδιοι από τις φούστες και από τα ντεκολτέ. Ωραία θα πάμε, ωραία θα πάμε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η ανθρωπογεωγραφία, με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Μπορεί κάποιος να πει και τι μας αφορά εμάς, εμείς είμαστε Ελλάδα, αυτοί είναι βουλευτές, αφορά εσωτερική, την εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν νόμους, ψηφίζουν προϋπολογισμούς, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι οποίοι δεν θέλουν να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα δώσουν αύριο το πράσινο φως για την οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση ή αποστολή στρατευμάτων εκτός της Τουρκίας. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία στη Βουλή, διότι δείχνει την τάση και δείχνει και τις δεσμεύσεις που έχει πλέον Ερντογάν απέναντί του, γιατί τους δώσανε τις ψήφους για να βγει ο ίδιος πρόεδρος, αν μπορέσει βιολογικά να βγάλει την πενταετία. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που το κατέχετε όσο ελάχιστη. Οι διαρροές από τις λίστες για την κυβέρνηση που θα σχηματίσει ο Ερντογάν σε επίπεδο υπουργών, ναι, έχει, δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί, ως υπουργό εσωτερικών το αφεντικό της ΜΙΤ, το Χακάν Φιντάν, αλλά έχει και με ένα συμπλήρωμα ότι υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Εσωτερικών θα πάει και η ΜΙΤ και άλλες υπηρεσίες και θα γίνει ένα ενιαίο κέντρο πια το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό τι σας λέει? Υπάρχουν διαρροές, βγάζουν αντιθέτως, βγάζουν το Χακάν Φιντάν ότι θα πάρει τη θέση του Μευλούτ, ότι θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα παιχτεί αυτό με Καλίν και Χακάν μέχρι και την Κυριακή. Εγώ θεωρώ ότι πάμε για Υπουργείο Εξωτερικών τον Χακάν Φιντάν. Δεν νομίζω να αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο λόγος είναι, κύριε Σαχίνη, ότι πλέον ο Ερντογάν εδώ και 2-3 χρόνια τον αξιοποιεί. Βλέπετε, κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Όταν ο Τσαβούσογλου βρίσκεται στην Ευρώπη, ο Χακάν είναι στην Αφρική. Μαζί με τον Ακάρ το έχουν κάνει τριπλέτα όσον αφορά τις λεγόμενες διπλωματικές επαφές. Τον Φιντάν Χακάν, επειδή είναι άνθρωπος ο οποίος και το μεταπτυχιακό του και η διδακτορική του εργασία αφορά την εξωτερική πολιτική και πώς οι υπηρεσίες πληροφοριών επηρεάζουν όλο αυτό που λέμε εξωτερική. Σας χάνουμε. Ξεχνάτε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών... Επαναλάβετε αυτό που είπατε, γιατί χάθηκε η σύνδεση για λίγο. Ναι. Λέω ότι επειδή και το μεταπτυχιακό του και το διδακτορικό του έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση εξωτερικής πολιτικής και υπηρεσιών πληροφοριών. Να πω ότι στη διεθνή πιάτσα δεν θεωρείται τυχαίο πρόσωπο Φιντάν. Ένας γραφικός. Ο Χακάν Φιντάν θεωρείται αξιοσέβαστο πρόσωπο. Μάλιστα. Είναι από τους ελάχιστους διοικητές υπηρεσιών πληροφοριών στον κόσμο, κύριε Σαχίνη, που το έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Δεν είναι φυτευτός, δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι διπλωμάτης, δεν είναι απόστρατος. Είναι άνθρωπος που προέρχεται από το στρατό, βέβαια, ως υπαξιωματικός, αλλά από εκεί και πέρα έχει 4-5 χρόνια το έχει σπουδάσει και έχει κάνει τα αντίστοιχα πτυχία πάνω σε αυτό το θέμα. Θεωρείται πλέον ο πλέον ειδικός στην Τουρκία. Το Υπουργείο Εσωτερικών που αναφέρατε πριν είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί? Διότι έχει την λεγόμενη μέσα στην ασφάλεια της αστυνομίας, υπάρχει λεγόμενη υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος. Είναι δηλαδή όλο το δίκτυο ηρωίνης και κοκαίνης το οποίο περνάει μέσα από την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο ότι το είχε ο Σοϊλού για χρόνια και θα δούμε τη νέα θέση του Σοϊλού. Και βέβαια υπάρχουν και τα δίκτυα του Μεχμέτ Αγάρ, ο οποίος ήταν υπουργός της Τσιλέρ, αν θυμάστε, τη δεκαετία του 90, ο οποίος θεωρείται πλέον το μεγάλο κεφάλι στη διακίνηση κόκας και ηρωίνης, με βάση όσα έχει πει βέβαια και ο Πεκέρ από το Ντουμπάι. Άρα μένει να δούμε. Θέλω να κλείσουμε, ναι, επειδή είπατε ότι και το Κετιάκ, όπου ναι, είναι τα υπερσύγχρονα λογισμικά, θα έπρεπε να μας πει για αυτή την κυβερνοεπίθεση και τους hackers, τέλος πάντων, στην Τράπεζα Θεμάτων. Ξέρετε όμως, οι συνοριοφύλακες στον Εύρο, τρεις εξ αυτών, εμφανίζονται να είναι ταυτόχρονα και σε υπηρεσία, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και εννοώ για αυτό το κύκλωμα που φαίνεται ότι εξαρθρώνεται πια, το οποίο έβαζε με χρήμα και μαύρο χρήμα και με αυτοκίνητα και με κωδικούς πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, την ίδια ώρα που ξυφουλκούσαν κατά της λαθρομετανάστευσης. Εδώ τι γίνεται τώρα?
Κύριε Σαχίνη, πόσες φορές το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, έξω η αστυνομική, έξω η ένστολη από την ΕΕΠ, να γίνει μια υπηρεσία αποκλειστικά με πολιτικό προσωπικό, να μην υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, να μην υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση, να σπάσουν τα πλοκάμια της διαφθοράς. Εδώ έχουμε άτομα τα οποία για 8 από ό,τι είδα μήνες και βάζοντας μέσα γνωριμίες, ρουσφέτια, πείτε το όπως θέλετε, μπήκανε στην ΕΕΠ σε ένα κλιμάκιο του Δημοτήχου, το οποίο είχε συσταθεί το 2017-2018 και έχει κλείσει, δηλαδή λειτουργήσε μόνο για 2 χρόνια. Τι απόφαση είναι αυτή, δηλαδή ανοίγουμε κλιμάκια για 2 χρόνια και τα κλείνουμε, λες και είναι το μαγαζάκι της γειτονιάς, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, από ό,τι διάβασα και εγώ, δεν πάταγαν καν στο κλιμάκιο ή με τα υπηρεσιακά τους αυτοκίνητα κάνανε άλλες δουλειές πέρα από αυτά που έπρεπε να κάνουν με βάση τα καθήκοντά τους. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη μούχλα, υπάρχει μούχλα η οποία καλύπτει Ελλάς και ΕΕΠ, διότι υπάρχει αυτή η όσμωση, υπάρχει αυτή η λογική ότι τα δικά μας τα παιδιά να τα βολέψουμε σε υπηρεσίες και από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες με βάση τις πράξεις του. Πάντως στην ΕΕΠ του Εύρου γενικά, διότι το βασικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Η ΕΕΠ έχει την κεντρική διοίκηση, κεντρική υπηρεσία όπως λέμε στην Κατεχάκη και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι λεγόμενες περιφερειακές μονάδες. Στον Εύρο λοιπόν είναι στην Αλεξανδρούπολη και εκεί η διοίκηση της Αλεξανδρούπολης δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 15 χρόνια με ό,τι αυτό σημαίνει, με αυτό που ονομάζουμε νοοτροπία καθεστώτος. Τώρα, γιατί δημιουργήθηκε στο Δημότυχο ένα κλιμάκιο, κράτησε 2 χρόνια. Σε μια περίοδο, αν θυμάστε, που το 2020, το Μάρτιο του 20, είχαμε τη λεγόμενη εισβολή από απέναντι. Γιατί λοιπόν, ενώ έχουμε την εισβολή από απέναντι, δεν παραμένει το κλιμάκιο και κλείνει το κλιμάκιο. Ίσως επειδή το κουμάντο ήθελε να το έχει η Αλεξανδρούπολη, όλο δηλαδή, από πάνω μέχρι κάτω, σε όλο τον Εύρο. Είναι τοπικές ισορροπίες και τα τοπικά συμφέροντα. Πάντως δείχνει άλλη μια φορά την παθογένεια που υπάρχει και μέσα στην ΕΕΠ, τη λεγόμενη τοποθέτηση προσωπικού, τις προτεραιότητες που δίνονται τις καθαρά επιχειρησιακές και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε αν αυτή η ομάδα των 5 η οποία θα απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή υπάρχει ουρά από πίσω και κατά πόσο κύριε Σαχίνη οι διακινητές οι 4 που μιλούσαν απέναντι ενημέρωναν και αυτοί με τη μεριά τους τη στρατοχωροφυλακή, τη ΜΙΤ ή άλλες υπηρεσίες του τουρκικού κράτους προκειμένου να γίνεται αυτό που λέμε, όχι στρατολόγηση, αλλά να ξέρουμε από τη μεριά της Ελλάδας ποιοι είναι διεφθαρμένοι, ποιος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για επιχειρήσεις οι οποίες δεν αφορούν καθαρά παράνομους μετανάστες. Φανταστείτε δηλαδή οι διακινητές να είχαν πει στους δικούς μας ότι θα περάσουμε μετανάστες και τελικά να μην ήταν μετανάστες, να ήταν κάτι άλλο. Τι θα είχε δημιουργηθεί στον Εύρο. Μια προβοκάτσια. Ένα σαμποτάζ, ας πούμε, σε μια στρατιωτική εγκατάσταση. Είναι χοντρό το θέμα. Δεν είναι ότι περάσαμε κάποιους Πακιστανούς, μας δώσανε 2.000 ευρώ σε μια βαλίτσα και τελείωσε υπόθεση. Μπορεί να ήταν κομάντος, να ήταν καταδρομής. Ποιος μπορεί να τα τσεκάρει όλα αυτά. Σοβαρά ερωτηματικά. Κώστας Πικραμένος, τον ευχαριστώ για το σημερινό του σχόλιο. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλά.